Με τεμποδίων ξεκίνησε για τους παραγωγούς της Κρήτης η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για την περίοδο 2023-2027, καθώς η ψηφιακή πλατφόρμα του OpenGov δεν είναι ακόμη έτοιμη για τη διαδικασία οριστικοποίησης των αιτήσεων. Ήδη αρκετοί παραγωγοί έχουν σπεύσει στην Ένωση Ηρακλείου για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έγκαιρα και χωρίς συνωστισμό. Οι περισσότεροι, ωστόσο, θα πρέπει να επανέλθουν 2 και 3 φορές μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα στάδια της διαδικασίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι για να προσαρμόσουμε τον κάθε παραγωγό στο σκεπτικό της νέας ΚΑΠ. Οπότε μένει να τελειοποιηθεί στο τεχνικό μέρος η αίτηση και να ξεκινήσουμε δυναμικά. Όπως εξηγεί ο προϊστάμενος του τομέα επιδοτήσεων, έχουν αρχίσει να φτάνουν διευκρινιστικές εγκύκλοι για τη διαδικασία, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για όσους είναι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης. Δεν μπορούμε όμως να οριστικοποιήσουμε τη δήλωση, γιατί η οριστικοποίηση χρειάζεται μία σειρά από διαδικασίες που το πληροφοριακό σύστημα δεν είναι ολοκληρωμένο ακόμα για να τις αποδεκτεί. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ωστόσο, επιτρέπει την οριστικοποίηση των αιτήσεων των παραγωγών που είναι άνω των 67 ετών, οι οποίοι δεν δικαιούνται εξισωτική αποζημίωση. Η πρώτη χρονιά εφαρμογής θα γίνει σταδιακά, δηλαδή κάποιους παραγωγούς θα χρειαστεί να τους ξαναδούμε, γιατί όλο καινούργια πράγματα έρχονται. Και θα προσαρμοστούμε ώστε να μην χάσει κανένας παραγωγός αυτό που δικαιούται. Θεωρούμε ότι τη βδομάδα που μπαίνει αυτό θα έχει λυθεί και το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορεί να δεχτεί οριστικά τις δηλώσεις. Όσοι παραγωγοί δεν είναι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης, αυτές τις αιτήσεις τις οριστικοποιεί το σύστημα, δηλαδή όσοι παραγωγοί είναι άνω των 67 ετών που δεν δικαιούνται επιδότηση που λέγεται εξισωτική αποζημίωση, αυτοί μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Τα εμπόδια στη διαδικασία αναμένεται να έχουν ξεπεραστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως εκτιμά ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου. Ενώ ο χρόνος που υπάρχει μέχρι τις 21 Αυγούστου, που λήγει η προθεσμία, επαρκεί για να εξυπηρετηθούν όλοι οι παραγωγοί εγκαίρως. Έχουμε χρόνο. Μέχρι και τις 21 Αυγούστου το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι ανοιχτό. Και έχουμε χρόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή και μια σωστή ενεργοποίηση, που αυτή η ενεργοποίηση θα μας ακολουθάει και μέχρι το 2027.